Καλατζή, ο Κλέιτον, ο Δικόζη ανοίγει ξανά για τον Καλατζή. Φαίνεται ότι έχει απόσταση από τον Τζορτζόπουλο, δεν έχει στήριγμα όμως μέσα στην περιοχή. Κόντρα ριμπάλα πάνω στον Κορίνθιο αμυντικό τη ΑΕΚ, το σουτ που έκανε ο Καλατζή. Τσιρίλο θέλει να επαναφέρει. Με μόνο ο Σέζαρ αριστερά. Τώρα κλείνει ο Δικόζη. Σέντρα του Σέζαρ Μαντούκα, 1-0. Εύκολα. Πολύ εύκολα η ΑΕΚ στο 10 ανοίγει το σκορ. Σαν σε προπόνηση, αφού πίεζε από την αρχή του παιχνιδιού, εδώ στην πρώτη ευκαιρία που δημιουργεί στην άμυνα της Λάρισας, ανοίγει το σκορ από τη σέντρα του Σέζαρ, κεφαλιά του Μαντούκα, ως το πρώτο δοκάρι βγήκε μόνος, ανενόχλητος, δεν μπόρεσε και ο Κοτσόλης να διώξει και η ΑΕΚ μπαίνει μπροστά στο σκορ εδώ με τον γκολ του Γκουστάβο Μαντούκα, 1-0. Δέλα στην επέμβαση, μπάλα βγαίνει για τον Καπάνταϊ. Μαντούκα, ανοργάνωτο ξανά για μένα εδώ της Λάρισας, ο Μαντούκα παλικαρίσκια μπαίνει μέσα στην περιοχή, το πλασέο, Κοτσόλης με τα πόδια. Εδώ γλιτώνει η Λάρισα, ένα δεύτερο γκολ. Εδώ είναι το τέλειωμά της, πιέζει μέχρι τα όρια του αντικανονικού ο Βάλας. Σέζαρ στο κόρνερ, πάντα με το εξωτερικό φάτσο, ο Κοτσόλης δεν ήταν σίγουρος για την επέμβαση, την έδιωξε με γροθιές. Ο Έμερσον επαναφέρει, offside, ο Καμπάνταϊς, υπάρχει ψωμένη σημαία στο βάθος από το βοηθό. Φάουλ για την ΑΕΚ με τον Λιμπερόπουλο τελικά να εκτελεί πάνω από την εστία του Κοτσόλη. Βασιλιάς Δάη κοντά στον Καλίτσιο. Κογκολέζος για το καλοκαίρι Λάρισα τη Σάντερλαντ. Πέρασμα εδώ του Καλίτσιου για τον Αλονεύτη. Επικίνδυνα, σέντρα χαμηλά. Ο δύσκολο Καλατζής εκεί μπορούσε να γυρνούσε. Πάντως υπάρχει κόρνερ. Ο Βενετίδης γυρίζει για να καλύψει. Δεν αφήνει τον Γεωργιά να του βγάλει τη σέντρα. Τον αναγκάζει να επιστρέψει την μπάλα στον Έμερσον που έχει χώρο. Αυτός βγάζει μια σέντρα, ο Καπάνταϊς γυρίζει επικίνδυνο από το σαλίδι και εντυπωσιακό στο 30. Κλέιτον, πολύ καλή ενέργεια. Το στήριγμά του είναι ο Καλατζής, εδώ είναι οργάνωτη άμυνα της ΑΕΚ, ευκαιρία για το 1-1, τραγικό σουτ όμως από τον Καλατζή. Τώρα η αλλαγή. Πρώτη αναγκαστική στο παιχνίδι, καθώς ο Γεωργίας έχει πρόβλημα. Φεύγει. Περνά ο Μόρας και βέβαια θα έχουμε και αλλαγή τώρα. Εκτός αν ο Μόρας πάει να παίξει δεξιά. Η Λάρισα βγαίνει με τον Καλατζή. Κερδίζει στο ένας με έναν τον Τζιρίλο. Offside ο Αλονεύτης. Δεν είναι offside. Ευχαριστώ για τη γραμμή γιατί διευκολύνει πάρα πολύ. Καλύπτεται ο Αλονεύτης. Ξανά ο Γκαλίτσιος. Βασιλά Αλονεύτης πέρασε από τον Τζιρίλο. Προϋποθέσεις εδώ για τους φιλοξενούμενους. Ο Τζορτζόπουλος διορθώνει το λάθος και στη συνέχεια μαζεύει ο Σορεντίνο. Λιμπερόπουλος κάνει μια προσποίηση, απέφυγε έναν αντίπαλό του, έχει χώρο για να κάνει το σουτ, βγάζει πάσα τελικά, έσπασε την μπάλα στο Σέζαρ. Ο Τσιρίλο πήγε για την κεφαλιά, καθώς αδράνησαν εκεί η αμυντική της Λάρισας, ο Νταμπίζας φωνάζει και στον Κοτσόλη που δεν βγήκε. Λιμπερόπουλος κάνει μια προσποίηση, φέρνει στα αριστερό, το σουτ, βρήκε μπάλα στον Κοτσόλη, είναι κόρνερ. Να δούμε εδώ το Σέζαρ, έχει βγει ο Κοτσόλης, άσχημα, Λιμπερόπουλος γκολ. 2-0 στο 57. Δεν πρόλαβαν οι αμυντικοί της Λάρισας να σταματήσουν την μπάλα. Ο Δόνης αναρωτιέται πού βγήκε ο Κοτσόλης εκεί, φαντάζομαι, και φαίνεται να έχει δίκιο. Σε αυτή τη γρήγορη εδώ αντεπίθεση που ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Τζορτζόπουλο να γεμίζει για το Σέζαρ. Βγαίνει ο Κοτσόλης, διευκολύνεται φυσικά ο Σέζαρ, του περνάει την μπάλα και έρχεται από πίσω ο Λιμπερόπουλος σε καινή αιστεία και τη στέλνει στα δίχτυα και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα 2 γκολ εδώ από τη λανθασμένη έξοδο του Κοτσόλη, το γύρισμα του Σέζαρ και την κεφαλιά του Λιμπερόπουλου, το 5ο γκολ για τον Νίκο Λιμπερόπουλο στο πρωτάθλημα, το 2-0 για την ΑΕΚ απόψε κόντρα στην ΑΕΛ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 59 για την ΑΕΛ, εδώ ο Βραζιλιάνος δίνει φάλτσο στην μπάλα, επικίνδυνα, ο Νταμπίζας παίρνει την κεφαλιά, out. Αργεί να κάνει πάσα η σούτ, στο σώμα του Βάλα τελικά βρήκε η μπάλα. Ο Μαντούκα πίσω, ο Ζήκος μακριά. Νταμπίζας από το κέντρο της άμυνας. Θέλει να ανοίξει στον Αλονεύτη, καλή μεταβίβαση είναι. Κύπριος που έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, την πήρε με τη μία στο πόδι. Του δώσε στρίγμα ο Βενετίδης, ο Χλωρός, ο Γαβριλόπουλος, γυρίζει. Θέλει να κάνει ευκαιρία εκεί, αλλά βέβαια έμπλεξε τώρα. Με τον Έμερσον και τον Τζιρίλο η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ξανά η ΑΕΛ με Μπασιλά και Αλονεύτη. Καλή η σέντρα του είναι. Ο Τζιρίλο τη στέλνει στο κόρνερ. Παίρνει ο Τζιρίλο και τώρα είναι τρεις. Τζιρίλο βλέπει ένα συμπαίχτη κάτω πεσμένο. Συνεχίζει να τελειώσει τη φάση. Κάνει ένα σιρτό σουτ. Μπάλα φεύγει out. Είναι η ώρα της αλλαγής.
της δεύτερης για τους γηπεδούχους. Θα φύγει ο Γκουστάβο Μαντούκα, σκόρερ του πρώτου γκολ. Στο 71 η αλλαγή. Χειροκροτείται εδώ ο Ντέμις από όλο το γήπεδο. Και ο Κατσουράνης που εκμεταλλευόμενος στη διακοπή που υπάρξει το πορτογαλικό πρωτάθλημα ήρθε να δει την ομάδα της καρδιάς του. Κλωρός. Σέντρα του για τον Γαβριλόπουλο, αυτός βγάζει έξω, ο Αλονεύτης επικίνδυνα, έπεσε ο Σορεντίνο, μπάλα είναι corner. Out. Δεν βρήκε ο Ιταλός την μπάλα, πάντως ήταν εξαιρετικό το σουτ του Αλονεύτη. Ξανά εδώ, ευκαιρία για τη Λάρισα. Εκτελεί ο Κλέιτον, λύνοντας ξανά ύψος την μπάλα, η κεφαλιά είναι out από τον Ταμπίζα. Λάκης. Λιμπερόπουλος άνοιξαν και τα στόπερ της Λάρισας. Ο Λιμπερόπουλος σπάει την μπάλα στο λαγό. Ευκαιρία 3-0. Στο 85. Με ιδανικό τρόπο τελειώνει τη βραδιά. Η αλλαγή του Σεραφερέρ, η τρίτη, ο Παναγιώτης Λαγός. Καθώς χαλάρωσαν πια πολύ τα μαρκαρίσματα στην άμυνα της Λάρισας. 5 λεπτά πριν από το τέλος, η ΑΕΚ φτάνει με ευκολία στο 3-0. Ξανά εδώ. Πάσα του Λιμπερόπουλου στο λαγό, μόνος έξω την περιοχή. Το κύμα στο αριστερό σουτ στη γωνία του Κοτσόλη. Τρίτο γκολ. Το 3-0 για την ΑΕΚ απόψε. Με σκόρερ τον λαγό. Λιμπερόπουλος. Δεν υπάρχει offside. Ο Τζορτζόπουλος. 4-0. Στο 86. Σε ρυθμό πολυβόλου πλέον η ΑΕΚ. Αγκόλ από τον αριστερό της μπακ, τον Τζορτζόπουλο, που το γιορτάζει δεόντως την επιστροφή του στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Είναι μια καλή εμφάνιση και φυσικά με ένα ωραίο γκολ εδώ, το οποίο μπορεί να ήταν και offside. Βγήκε ο Τζορτζόπουλος πίσω από την άμυνα της Λάρισας. Έκανε το 4-0. Ξανά εδώ. Το τέλειωμα της φάσης από τον Κορίνθια αμυντικό. Από την πάσα του Λιμπερόπουλου. Τσιρίλο. Κανακίνησε ο Καμπάνταης, άφησε πίσω τους αμυντικούς της Λάρισας. Ευκαιρία εδώ για το 5-0. Το έκανε ο Καμπάνταης στις καθυστερήσεις. Δεν τον πρόλαβαν ούτε ο Βάλας, ούτε ο Γκαλίτσιος, ούτε ο Νταμπίζας. Και ο Καπάνταης, αφού τους άφησε πίσω στο σπριντ, τέλειωσε και τη φάση και δίνει διαστάσεις τριάμβου σε αυτή τη νίκη της ΑΕΚ. Εδώ από τη μεταβίβαση του Τσιρίλο, με πίσω ο Γκαλίτσιος, αφήνει ο Νταμπίζας, πλασάρει στην έξοδο τον Κοτσόλη. 5-0 από το γκολ του Καπάνταη εδώ, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.